σκύβει στο κεφάλι. Ο Μοναστάβος είναι επίθεση και πάλι. Ο αυταρχικός κατήφορος της κυβέρνησης κυριολεκτικά δεν έχει πάτο. Την ίδια στιγμή που συζητάνε στη Βουλή έναν ακόμα αντιλαϊκό προϋπολογισμό που κόβει 600 εκατομμύρια ευρώ από την υγεία, που προχωρά σε μείωση δαπανών για την παιδεία, που δίνει άλλη μια φορά 4 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ για πολεμικούς εξοπλισμούς, που τσακίζει το λαό στη φορολογία και πρημοδοτεί με ζεστό χρήμα το μεγάλο κεφάλαιο, η κυβέρνηση δίνει εντολές στην αστυνομία ώστε να απαγορευτούν ακόμα και συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας των σωματείων. Είμαστε εδώ, αντιπροσωπείες των διοικητικών συμβουλίων της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, συνάδελφοι από πρωτοβάθμια σωματεία, διαδηλώνουμε και διατρανώνουμε τη θέλησή μας και λέμε ξεκάθαρα ότι οι απαγορεύσεις και ο αυταρχισμός δεν θα περάσει. Δεν μπορεί να επιβάλλει και να υποδεικνύει η αστυνομία το πού θα διαδηλώσουμε, το αν θα έχουμε το δικαίωμα να φωνάζουμε τα δικαιώματά μας και να τα διεκδικούμε. Αυτό το δικαίωμα είναι αναφέρετο. Είναι απαράδεκτη προσπάθεια να απαγορευτεί, να κατασταλεί μια συμβολική κινητοποίηση που τηρούνται οι αποστάσεις, που τηρούνται όλα τα μέτρα, που φοράμε μάσκες. Είναι πρόκληση και αυτή η πρόκληση δεν θα περάσει. Έχουμε κάτω από τις μάσκες φωνή, έχουμε το δικαίωμα να διαδηλώνουμε, έχουμε το δικαίωμα να διεκδικούμε και αυτό δεν το παραδίδουμε σε κανέναν. Να πάρει πίσω τώρα η κυβέρνηση τις απαράδεκτες εντολές που έχει δώσει στην αστυνομία και να αφήσει τη συμβολική μας κινητοποίηση να πραγματοποιηθεί όπως έχει αποφασιστεί μπροστά από τη Βουλή.